Να πάμε στην Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία θα μας ενημερώσει για τα κλειστά σχολεία. Ακούσαμε ήδη ότι Δευτέρα και Τρίτη κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική, αλλά θα θέλαμε να μας πεις και σε ποιες άλλες περιοχές θα είναι κλειστά τα σχολεία και τι θα γίνει με τους μαθητές. Θα γίνει το μάθημα με τηλεκπαίδευση. Στην Αττική Γιάννη, για αύριο και μεθαύριο, οπότε και με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής πάρθηκε η απόφαση τα σχολεία όλων των βαθμίδων να παραμείνουν κλειστά λόγω τη κακοκαιρία. Όπω και στι υπόλοιπε περιοχέ τη χώρα, που δήμαρχοι όπω και περιφερειάρχες πήραν την απόφαση να μπει λουκέτο στα σχολεία, θα πρέπει μαθητέ και εκπαιδευτικοί. Αύριο το πρωί, να βρίσκονται μπροστά στον υπολογιστή του, καθώ το μάθημα θα ξεκινήσει στι 8 και 4 μέσω τη τηλεκπαίδευση. Μάλιστα, ήδη ο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδεία έχει επικοινωνήσει με του διευθυντέ τη εκπαίδευση και οι διευθυντέ των σχολείων. Όπω έχουμε πληροφορηθεί, έχουν στείλει αντίστοιχα ηλεκτρονικά μηνύματα στου γονεί των μαθητών για να του ενημερώσουν για τη διαδικασία. Πέρα λοιπόν από την Αττική, πρέπει να πούμε ότι με απόφαση δημάρχων όπω και περιφερειαρχών κλειστά. Θα είναι αύριο τα σχολεία και στην Ηλία, όπω και στην Αχαία, στο Μαντούδι τη Εύβοια, στην Φθιώτιδα, στο Πύλιο, στην Βόρεια Ελλάδα όπω στη Φλόρινα και στο Κυλκή, στο Ναύπλιο, στην Κόρινθο, στην Κρήτη και σε πολλά νησιά των Κυκλάδων. Ενώ να ενημερώσουμε ότι για όλη την επόμενη εβδομάδα οι μαθητέ πολλών σχολείων τη Χαλκιδική θα προσέρχονται με μία ώρα καθυστέρηση, δηλαδή στι 9 η ώρα, όπω και αύριο η προσέλευση με μία ώρα καθυστέρηση θα γίνει και στο Δήμο των Γρεβενών. Προφανώ τα μέτρα αυτά Παίρνονται εν ώψη τη κακοκαιρία yeah. που σαρώνει τη χώρα μα και για την προστασία και την ασφάλεια εκπαιδευτικών και μαθητών. Είναι υπό εξέταση εάν και την Τετάρτη θα ισχύσουν τα ίδια μέτρα. Όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη του